Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη BBD Bobbidi Tube! Τι κάνετε? Εγώ είμαι στο Έλλεια Ψυχής. Σας είχα προετοιμάσει για αυτό το βίντεο την προηγούμενη εβδομάδα με stories στο Instagram που σας ζήτησα να μου δώσετε και κάποιες ερωτήσεις. Το σημερινό μας βίντεο λοιπόν θα αφορά τις μονογονεϊκές οικογένειες και ερωτήματα που μπορεί να έχει ένας μονογονέας και η Ευγενία Σαββίδου θα δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Θέλω να πω πως όταν είχαμε έρθει σε επαφή και σκεφτήκαμε την ιδέα για το βίντεο, είχα χαρεί πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή είμαι ενθουσιασμένη που θα κάνουμε αυτό το βίντεο. Πολλά από αυτά τα ερωτήματα ήταν και δικά μου ερωτήματα πριν ξεκινήσω να συμβουλεύω με κάποιον ειδικό και χαίρομαι πάρα πολύ που δέχτηκα και δικά σας ερωτήματα που θα απαντηθούν και θα σας βοηθήσω εν μέρη γιατί δεν θα απαντήσω εγώ, αλλά θα σας βοηθήσω μέσω αυτού του βίντεο να απαντηθούν κάποια ερωτήματά σας. Να μην τα πολυλογώ όμως, πάμε στο βίντεο! Γεια σου Ευγενία, χαίρομαι πάρα πολύ που μας φιλοξενείς στο χώρο σου. Πού να δεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω στην αρχή του βίντεο να μας πεις, για να μπορέσουμε να εμφανθύνουμε μετά στο θέμα μας, να μας πεις λίγα λόγια για εσένα και για το χώρο. Θα σας καλωσορίσω στην Έλλεια Ψυχής. Είμαι πολύ χαρούμενη που είστε εδώ και που θα κάνουμε αυτό το βίντεο παρέα και ελπίζω να βοηθηθούν αρκετές μανούλες ή και πατέρες από αυτό το βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δέχτηκες. Ο χώρος στον οποίο βρίσκεστε εδώ η Έλλεια Ψυχής είναι ένα κέντρο συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας που ταυτόχρονα θέλουμε να εντάξουμε και ένα εκπαιδευτικό κομμάτι με σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια. Αποτελείται από μία ψυχολόγο προσωπική ψυχοθεραπεύτρια, την Έλλη Τσοκουρίδου, και εγώ που είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας, συστημική οικογενειακή θεραπεύτρια και life coach. Και στον χώρο μας κάνουμε όλων των ειδών τις υπηρεσίες, από παιδιά, εφήβους, ενήλικες, ομάδες, συμβουλευτική ζεύγους και οικογένειας. Να πούμε ότι είμαστε στο Βόλο, να ξέρει ο κόσμος που βρισκόμαστε. Ναι, καλά κάνεις και το λες αυτό, γιατί δεν παίζει και πολύ σημασία. Μπορεί να μην μπορούν να έρθουν στο χώρο μας, αλλά σαν κέντρο δραστηριοποιούμαστε αρκετά στην online συμβουλευτική. Αρχικά σήμερα να πούμε ότι θα μιλήσουμε για τις μονογονεϊκές οικογένειες, στις οποίες το παιδί δεν έχει γνωρίσει τον πατέρα, είτε γιατί έχει φύγει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είτε αμέσως μετά, έτσι ώστε το παιδί να μην έχει μνήμες. Βέβαια, στο τέλος θα πούμε κάποια tips γενικότερα για τις μονογονεϊκές οικογένειες, τι απώλεια προέρχεται από θάνατο, από διαζύγιο, είτε και στην περίπτωση που μιλάμε, αλλά ξεκινάμε με αυτό το ενδεχόμενο. Θέλω να σε ρωτήσω. Πότε το παιδί θα αρχίσει να έχει τις πρώτες του απορίες σχετικά με τον γονιό που λείπει? Πότε θα αρχίσει να ρωτάει γι' αυτόν? Παιδιά, όσο είναι μικρά, βιώνουν αυτό που, την κατάσταση που υπάρχει σπίτι ως τη φυσιολογική, αυτό ξέρουν, αυτό βιώνουν ως κανονικό, ας το πούμε έτσι. Όσο μεγαλώνουν όμως και μπαίνουν εκεί στην προσχολική ή σχολική ηλικία, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητα της οικογένειάς τους, συγκρίνοντάς την με τις υπόλοιπες οικογένειες των συμμαθητών τους. Κάπου εκεί ίσως αναμένουμε να αρχίσουν και οι πρώτες ερωτήσεις του παιδιού. Γιατί εγώ δεν έχω πατέρα ή πότε θα έρθει ο δικός μου πατέρας. Εμείς πώς πρέπει να απαντάμε σε αυτές τις ερωτήσεις που μας κάνει το παιδί? Υπάρχουν ερωτήσεις που το παιδί μπορεί να μην μπορεί να διαχειριστεί την απάντηση που δεν πρέπει να απαντάμε? Ένα βασικό πράγμα που έχουμε υπόψη μας είναι να είμαστε προετοιμασμένοι πριν κάνουμε τις ερωτήσεις στο παιδί. Τις βασικές αυτές ερωτήσεις να τις έχουμε προβάρει και να ξέρουμε τι θα πούμε, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αν μας πιάσει το παιδί εξαπίνης και ρωτήσει κάτι, να του μεταφέρουμε και όλο το συναίσθημά μας εκείνη τη στιγμή και να πούμε πράγματα αρνητικά για τον πατέρα. Άρα, αν το έχουμε προβάρει, το έχουμε ελεγχόμενο το τι πληροφορία θα μεταφέρουμε στο παιδί. Είναι βασικό να δώσουμε στο παιδί ειλικρινές απαντήσεις, προσαρμοσμένες στην ηλικία του και κατάλληλα διαμορφωμένες. Μία λύση είναι να πούμε στο παιδί ότι ο πατέρας έφυγε πριν σε γνωρίσει. Και αν σε γνώριζε, θα βλέπε πόσο υπέροχο παιδί είσαι και πόσο αξιαγάπητο. Εγώ που σε ζω καθημερινά, ας πούμε, δεν θα σε αφήναμε τίποτα. Και έτσι το κάνουμε να νιώσει ασφάλεια ότι ο γονέας που είναι εδώ θα μείνει μαζί μου και θα τον έχω στη ζωή μου με έναν τρόπο. Ένα άλλο κομμάτι που πρέπει οπωσδήποτε να τονίσουμε και πρέπει να το τονίζουμε καθημερινά και για χρόνια αν χρειαστεί, είναι ότι δεν φταίνε εκείνα. Είναι πάρα πολύ σύνθες τα παιδιά και εδώ έχει να κάνει και με τα παιδιά που έχουν πάρει γονείς διαζύγιο ή που έχει πεθάνει ο ένας γονέας,
νιώθουν ότι κάτι κάνουν εκείνα λάθος, γιατί είναι έτσι στη φύση του παιδιού να το βλέπουν ενοχικά και να το παίρνουν πάνω του την οποιαδήποτε αλλαγή στο περιβάλλον. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό να τους λέμε ότι δεν έχει να κάνει με σένα, έχει να κάνει με αποφάσεις που πήραν οι γονείς και να τους το τονώνουμε αυτό. Ένας τρόπος που μπορεί να βοηθήσει είναι η χρήση παραμυθιών. Πριν καν μας ρωτήσουν τα παιδιά, εμείς τους έχουμε εξηγήσει ότι η οικογένειά μας είναι μια λίγο διαφορετική οικογένεια, να τους έχουμε εισαγάγει μέσα από παραμύθια, από ιστορίες που μπορεί να σχηματίσει η μαμά δικές της στις διαφορετικές μορφές οικογένειας που υπάρχουν, έτσι ώστε το παιδί όταν φτάσει πλέον στο σχολείο και έχει τις πρώτες του απορίες, να έχει ήδη κάποιες απαντήσεις μέσα του. Να μην έρθουμε κι εμείς σε πάρα πολύ δύσκολη θέση από τη μια μέρα στην άλλη, ενώ αυτό το θέμα δεν συζητήθηκε ποτέ πριν στο σπίτι. Είναι σαν θέμα ταμπού. Ακριβώς αυτό. Να είναι ένα θέμα που δεν το αγγίζουμε, είναι ακόμα χειρότερο. Ναι, καταλαβαίνω. Μπορεί να υπάρχει κάποιος γονιός, ας πούμε, εγώ ως μητέρα, να μην έχω αποδεχτεί μέσα μου το ότι ο άλλος γονιός λείπει, μας έχει αφήσει, ή να μην έχω διαχειριστεί την απώλειά του και να μην μπορώ εγώ ίδια να απαντήσω σε ερωτήσεις του παιδιού μου. Τι πρέπει να κάνω τότε σε αυτή την περίπτωση? Είναι και οι μανούλες εγκαταλειμμένες, είναι και οι μαμάδες που μεγαλώνουν χωρίς τον σύντροφο. Έχουν βιώσει αυτές πρωτίστως το πένθος και τον θρήνο. Γιατί είναι ένα πένθος η εγκατάλειψη, είναι ένα πένθος των χαμένων προσδοκιών μας για μια άλλη μορφή οικογένειας που θα θέλαμε να φτιάξουμε ιδανικά. Οπότε είναι ένα πρώτο κομμάτι να το διαχειριστούμε εμείς αυτό, γιατί όσο πιο γρήγορα το ξεπεράσουμε, θρηνήσουμε, δώσουμε το χρόνο στον εαυτό μας, αλλά συνεχίσουμε και κοιτάξουμε μπροστά με μια πιο αισιόδοξη ματιά τη ζωή μας, αυτό θα μεταφερθεί και στο παιδί. Θα το νιώσει το παιδί αυτό. Είναι βασικό η μητέρα να περάσει στο παιδί, να το βιώσει πρώτα η ίδια και να το περάσει μετά στο παιδί το κομμάτι της συγχώρεσης. Ότι έγινε ό,τι έγινε, αλλά δεν κρατάμε κακία με έναν τρόπο, δεν κατηγορούμε. Είναι επώδυνο να κατηγορήσει το παιδί μέσα του τον πατέρα. Και ένα ακόμη κομμάτι είναι ότι το παιδί έχει ήδη προδοθεί, θα λέγαμε έτσι, από τον πατέρα. Αν του πούμε μια ψεύτικη ιστορία που αργά ή γρήγορα θα μαθευτεί, πολύ συχνά μπορεί να πούμε ο πατέρας έφυγε ταξίδι, λείπει. Κάποια στιγμή, ναι, μακριά, αλλά θα το καταλάβει, θα είναι στα 10 ή στα 15, κάποια στιγμή θα μάθει τα ψέματα και τότε γινόμαστε κι εμείς στα μάτια του ένας γονέας που τον έχει προδώσει. Δεν το θέλουμε να είμαστε ένα ειλικρινές πρότυπο για το παιδί. Γιατί δεν έχει που να στραφεί. Να μην ξαναβιώσει μια έτσι, προδοσία, θα λέγαμε, άλλου τύπου. Επομένως, πρέπει να μιλάμε με καλά λόγια για τον πατέρα του παιδιού, ώστε να ξέρει ότι έχει έναν καλό πατέρα, να έχει ένα καλό πρότυπο στο μυαλό του έστω. Να μην κατηγορεί τον πατέρα του λέγοντας ότι έχει έναν κακό πατέρα, έτσι δεν είναι? Ναι, ισχύει αυτό που λες. Μιλώντας όμως θετικά για τον πατέρα, ξέρεις τώρα τόσο όμορφες ιστορίες, αστείες ιστορίες ή μιλώντας για ταλέντα που πιθανόν να είχε στο παιδί. Μήπως έτσι αντί να του δίνουμε μια θετική εικόνα για τον πατέρα, δημιουργούμε μεγαλύτερη την έλλειψή του? Αρχικά έχει πάρα πολύ δίκαιο ότι δεν κατηγορούμε τον πατέρα. Γιατί είναι πάρα πολύ επώδυνο για ένα παιδί να γνωρίζει ότι προέρχεται, γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας του παιδιού και ο άλλος γονέας, από έναν άνθρωπο που έχει μόνο αρνητικά χαρακτηριστικά και στοιχεία. Άρα ψάχνουμε να βρούμε, να φτιάξουμε μια θετική εικόνα του πατέρα στα μάτια του παιδιού και στην ψυχή του, και ώστε να μπορεί με κάποιον τρόπο να βρει στοιχεία να ταυτιστεί. Με ρώτησες αν μεγαλώνει η έλλειψή του μαθαίνοντας τα... Ναι, μήπως αντί να ρισκήσει τη θετικότητα, τα θετικά συναισθήματα, μήπως μεγαλώνει το κενό. Πολλές μητέρες λένε ότι δεν θα προβάλλω τα θετικά του πατέρα, ας πούμε, στο παιδί, για να μην αισθανθεί περισσότερο την απουσία. Αλλά νομίζω ότι η πιο δύσκολη και βασανιστική εικόνα στο παιδί είναι ότι είχε έναν πατέρα που ήταν σε όλα του πάρα πολύ κακός. Κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά στον ψυχισμό ενός παιδιού. Πάντα στο παιδί να έχει μια εικόνα για τον πατέρα. Εγώ μπορώ να του δείξω μια πραγματική του εικόνα, μια φωτογραφία του, ή ακόμα όταν το ζητήσει το παιδί, μπορώ να το κάνω αυτό, ή να έχει κινδύνους, ή που να το αναγνωρίσει και να αισθανθεί μπροστά στα μάτια του την απόρριψη, να το αναγνωρίσει στον δρόμο, ας πούμε. Ένας χρυσός κανόνας που ισχύει σε πάρα πολλές μαμάδες που έχουν απορρίψει τα παιδιά είναι ότι λέμε όταν ρωτήσει το παιδί κάτι,
Γιατί όταν θα φτάσει στο σημείο να μας ρωτήσει, πάει να πει ότι είναι έτοιμο να ακούσει. Άρα δεν πάμε από μόνες μας να του δείξουμε μια φωτογραφία, αλλά αν μας τη ζητήσει, ναι, και έχουμε, είναι καλό να το τη δείξουμε, γιατί έχει ανάγκη για εκείνο να κάνει στο μυαλό του την εικόνα του πατέρα. Το παιδί μέσα του, από όλη αυτή την κατάσταση, μπορεί να αισθανθεί την... υπάρχει το ενδεχόμενο να αισθανθεί την εγκατάλειψη, ότι εμένα ο πατέρας μου με άφησε, και να αισθάνεται άσχημα για το ίδιο, για την οικογένειά του. Να διευκρινίσουμε ότι η έλλειψη που δημιουργείται στο παιδί, με κοιτάς με στα μάτια ψυχή μου, έχει να κάνει με δύο κομμάτια. Έχει να κάνει με το βιολογικό πατέρα και έχει να κάνει και με το κοινωνικό πρότυπο του πατέρα. Όσον αφορά τον πατέρα βιολογικά, αυτό είναι ένα δεδομένο, ότι θα υπάρχει αυτή η έλλειψη, παύλη εγκατάλειψη, όπως αλλιώς. Όσον αφορά όμως το κοινωνικό πρότυπο του πατέρα, εκεί έχουμε πράγματα να κάνουμε. Mm-hmm. Μπορούμε να βάλουμε άλλους άντρες στη ζωή του παιδιού, εννοώντας έναν παππού, έναν νονό, ένα θείο, ένα γείτονα, ένα δάσκαλο που έχει το παιδί μας, έτσι ώστε να περνάει ώρες και με έναν άνθρωπο του αντίθετου φίλου. Αυτό το βοηθάει αρκετά όσον αφορά το να σχηματίσει μια άποψη και για τα δύο φύλλα. Και εδώ έρχεται να συμπληρώσω το γεγονός ότι μια νέα μαμά που έχει βιώσει και την εγκατάλειψη πρόσφατα μπορεί να μην είναι σε θέση να σκεφτεί το ενδεχόμενο μιας καινούργιας σχέσης. Όμως είναι κάτι που στην πορεία θα βοηθήσει πάρα πολύ να μπει ένας καινούριος σύντροφος στην οικογένεια που υπάρχει ήδη. Θα βοηθήσει την ίδια και το παιδί. Πολλές μαμάδες λένε ότι θα μείνω μόνη, θα αφοσιωθώ στο παιδί. Και θεωρούν ότι αυτό είναι το καλύτερο για το παιδί. Αλλά δεν είναι απαραίτητα. Ένας πολύ καλός πατριός, μάλλον ένας καλός πατριός, μπορεί να είναι πολύ καλύτερος και από τον βιολογικό πατέρα, εάν υπήρχε στην. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Μάλιστα, ξέρω και τέτοιες περιπτώσεις. Και θέλω να πω κάτι που μου είχες πει την προηγούμενη φορά. Ότι τα παιδιά μαθαίνουν για τον πατέρα. Πρώτη υπάρχει αρχικά πατέρα τη άλλη οικογένεια στο νηπιαγωγείο. Και... ότι δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ο πατέρα, καταλαβαίνουν ότι είναι ένα άντρα που συνοδεύει τη μητέρα. Οπότε αν όντω η μητέρα. Ηλικία των 4-5, ναι. Ναι. Οπότε αν όντω η μητέρα τότε έχει μια σχέση που τη βιώνει το παιδί θετικά, δεν θα αισθανθεί τόσο μεγάλη την έλλειψη. Αφού έχει και αυτό έναν πατέρα, έχει μητέρα του έναν άντρα να τη συνοδεύει. Σκέψου εδώ ότι η Λίδα είναι πάρα πολύ μικρή. Αν έχει εσύ ένα νέο σύντροφο, όταν η Λίδα είναι 2-3 και αρχίζει να έχει μήνες, μπορεί να μην βιώσει ποτέ την εγκατάλειψη του συντρόφου στο βαθμό που. Θα ξέρει ότι ο βιολογικός της πατέρας, αλλά θα μεγαλώνει με έναν πατέρα. Είμαι εδώ, μια και είπα ότι το κομμάτι του να μπει ένας νέος σύντροφος στη ζωή της μητέρας είναι πάρα πολύ προστατευτικό. Γιατί μητέρες έχουν δείξει έρευνες ότι μητέρες που μένουν μόνες τους και μεγαλώνουν ένα παιδί, τείνουν να. Όχι να το κάνουν ίδιες απαραίτητα, μην τις κατηγορήσω. Αθελάτως και το παιδί το ίδιο τείνει να το κάνει, να μπαίνει σε θέση γονέα και να αισθάνεται ότι πρέπει να προστατέψω τη μητέρα γιατί είναι μόνη, γιατί με μεγαλώνει, γιατί θυσιάζεται για μένα. Οπότε επιβαρύνονται. Με έναν τρόπο παραπάνω, όταν ξέρουν ότι αν φύγω εγώ, η μαμά μου δεν έχει κανέναν. Είναι πολύ πιο ανακουφιστικό και το λένε αυτό παιδιά πλέον στην εφηβεία, στην ενήλικη ζωή τους, ότι ξέρω ότι εγώ φεύγω από το σπίτι, αλλά η μητέρα μου έχει έναν σύντροφο πίσω. Είναι πολύ σημαντικό. Πέρα από τον πατέρα ή έναν νέο σύντροφο στο σπίτι, η μητέρα μπορεί να. Όχι, μπορεί μάλλον. Η μητέρα είναι καλό να προσκαλέσει κόσμο να μπει σε αυτή την οικογένεια, να δημιουργήσει μια ευρύτερη οικογένεια που μπορεί να είναι συγγενείς ή φίλοι. Ένα υποστηρικτικό πλαίσιο γύρω από αυτήν και το παιδί, που γείτονες, αν είναι ένα άτομο θρησκευόμενο ή ενορίες που μπορεί να βοηθήσουν σε αυτό. Εγώ τόσο το παιδί μεγαλώνοντας, ίσως πράγματα που δεν μπορεί να πει στην ίδια την μητέρα, θα μπορεί να τα πει σε κάποιον από αυτούς, έτσι δεν είναι. Να μπορεί να εμπιστευτεί και να δει τι γίνεται. Γενικά, από τη στιγμή που λείπει ο πατέρας, να δώσουμε στο παιδί άλλα πρόσωπα στη ζωή του. Είναι το σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην αποκλειστούμε εμείς και το παιδί μας. Mm-hmm. Να ανοιχτούμε σαν σύστημα, σαν οικογένεια και προς τους άλλους. Ωστόσο, είμαστε μια ιδιαίτερη οικογένεια κατά κάποιον τρόπο, αφού λείπει ο ένας γονέας.
Και αυτό που με απασχολεί εμένα, αλλά με έχουν ρωτήσει και πάρα πολλές άλλες γυναίκες ακριβώς το ίδιο. Το παιδί μας είναι περισσότερο πιθανό να αποτελέσει στόχος για bullying στο σχολείο, στον υπηαγωγείο, είτε από συμμαθητές είτε και από δασκάλους. Και αν ναι, τι πρέπει εμείς να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Αυτό δυστυχώς ισχύει. Πάρα πολλά στερεότυπα ακόμα και προκαταλήψεις για το πώς μεγαλώνει ένα παιδί σε μια οικογένεια με έναν γονέα ή το γιατί είναι ένα παιδί να έχει καταλήξει να μεγαλώνει μόνο με τη μητέρα του. Βέβαια, αν σε ανακουφίζει, θα σου πω ότι bullying μπορεί να δεχτεί ένα παιδί για πάρα πολλούς λόγους. Και δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε όλους. Δηλαδή, μπορεί να φέρει γυαλιά ή σιδεράκια, να είναι χοντρό ή ψηλό, να κάνει παρέα με ένα άλλο παιδάκι που δέχεται bullying, οπότε να δεχτεί και εκείνο παραπλεύρος στο bullying. Άρα είναι κάτι που εν μέρη, δεν είναι ο στόχος μας δεν πρέπει να είναι πώς το παιδί μας θα αποφύγει το bullying, αλλά πώς θα θωρακίσουμε το παιδί μας γενικότερα απέναντι στα αρνητικά και στην κριτική των υπολείπων. Και αυτό θα γίνει και με το πόσο εμείς είμαστε θωρακισμένες. Γιατί και οι μητέρες δέχονται bullying. Mm-hmm. Μπορεί να, δεν ξέρω αν το έχεις βιώσει εσύ προσωπικά, αλλά πολλοί απομακρύνονται, πρώτερο περιβάλλον, απομακρύνεται όταν μια μητέρα μείνει μόνη με ένα παιδί. Αυτό το έχω ακούσει, εγώ δεν το έχω βιώσει, βιώνω ακριβώς το αντίθετο. Εγώ είσαι τυχερή. Ήρθα πολύ περισσότερο κοντά με τα άτομα που υπήρχαν στη ζωή μου από τότε που ήταν μικρή. Αλλά και το έχω ακούσει όπως είπα, αλλά και το βλέπω κιόλας ως παιδαγωγός, το βλέπω στα σχολεία που πηγαίνω, ότι συμβαίνει όντως αυτό στις μητέρες. Γι' αυτό όσο περισσότερο φροντίσει η μητέρα τον ψυχισμό της, και όσο πιο καλά και άνετα αισθάνεται με την επιλογή της να μεγαλώσει το παιδί μόνη της, τόσο πιο εύκολα θα το περάσει και στο παιδί και θα μπορεί και εκείνο να υποστηρίξει την οικογένειά του. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ναι. Και να μάθουμε στο παιδί. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις μητέρες που μεγαλώνουν μόνο στα παιδιά, αλλά με όλες τις μητέρες που μας βλέπουν στο βίντεο αυτό, ότι να μάθουμε στα παιδιά μας τους διαφορετικούς τύπους οικογένειες που υπάρχουν πλέον. Υπάρχουν οικογένειες γιατί ο γονέας πέθανε, γιατί υπήρξε διαζύγιο, γιατί υπάρχει εργασία του γονέα πολύ μακριά στο εξωτερικό. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα πλέον, που παιδιά που μεγαλώνουν με παππούδες. Πρέπει να μαθαίνουμε στα παιδιά μας να δέχονται το διαφορετικό, ναι. Είτε αφορά την οικογένεια λοιπόν, είτε αφορά το άτομο. Είναι ένας τρόπος έτσι να στηρίξουμε το παιδί μας, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά που μπορούν να βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις. Στο βίντεο, θα ήθελες να μας πεις κάποιες συμβουλές που μπορεί να κάνει μια μόνη μητέρα, ένας μόνος πατέρας, ώστε να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα και ψυχολογικά και πρακτικά στην οικογένειά του. Επειδή ένας γονέας που είναι μόνος θα χρειαστεί να αφήσει το παιδί και σε άλλα πρόσωπα φροντίδας, χρειάζεται να τα ελέγξει, να είναι κατάλληλα μια νταντά που πληρεί όλα τα κριτήρια για τις προδιαγραφές. Και ιδιαίτερα προσοχή αν αφήσουμε το παιδί σε ένα νέο σύντροφο που δεν το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Άρα ένα κομμάτι. Σε νέο φίλο, νέο άτομο γενικότερα. Ναι. Γενικά επειδή θα αναγκαστεί να αφήσει το παιδί σε κόσμο μια μητέρα μόνη, θέλει μια προσοχή αυτό το κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι έχουμε την αίσθηση ότι το παιδί μας έχει βιώσει κάτι ήδη πολύ δύσκολο στη ζωή του και θέλουμε όλα τα υπόλοιπα από εδώ και πέρα να είναι πολύ εύκολα. Να το προστατέψουμε με έναν τρόπο. Και εκεί τι κάνει μια μητέρα, έρχεται και καταργεί τους κανόνες. Και είναι επιτρεπτική σε βαθμό που το παιδί δεν μαθαίνει όρια. Άρα είναι πολύ βασικό να υπάρχουν κανόνες, να υπάρχουν όρια και η μητέρα να εξηγεί τι προσδοκίες έχει από το παιδί. Το ενοχές. Οι ενοχές που βιώνουν οι μαμάδες και που μπορούν να κατηγορούν τον εαυτό τους για το γεγονός ότι είναι μονογονική οικογένεια. Είναι, όπως το είπαμε και πριν άλλωστε, πολύ βασικό να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας, να συγχωρέσουμε τον σύντροφό μας και να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι πολύ βασικό και θα διευκολύνει και εσάς τις ίδιες τις μανούλες να φροντίσετε τον εαυτό σας. Να φροντίσετε την υγεία σας, τη διατροφή σας, να βάλετε χόμπι όσο προλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος, αλλά όσο κάνεις πράγματα που θέλεις μέσα στην καθημερινότητά σου, έχεις στόχους, έχεις όνειρα,
τόσο το παιδί θα βιώνει ένα γονέα που είναι πλήρης. Αυτό ισχύει για όλους τους γονείς βέβαια, όχι μόνο για τους μονογονείς. Όσο πιο πλήρης και ευτυχισμένοι είναι με τη ζωή που κάνουν, τόσο πιο καλοί γονείς θα είναι για το παιδί. Φυσικό, το αναφέραμε ήδη, να ζητήσουμε στήριξη. Να μην μείνουμε μόνοι, να μην αγκλωβιστούμε στο σπίτι, αλλά να ανοιχτούμε και να βρούμε το ευρύτερο πλαίσιο που θα είναι κοντά σε εμάς και στο παιδί. Πάντα να... βασικό είναι να μην ξεχνάμε ότι είναι μόνο το παιδί και όλα γίνονται για το παιδί. Είμαστε και εμείς αυτή την ιστορία και χρειαζόμαστε και εμείς και υποστήριξη και να είμαστε καλά και να είμαστε δυνατές. Όλο αυτό το κομμάτι. Επομένως, επειδή έχω δεχτεί και εγώ τέτοιο σχόλιο, ότι ο πατέρας είναι αναντικατάστατος, δεν έχει σημασία να έχει ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Δεν είναι αναντικατάστατος ουσιαστικά. Μπορεί ναι, να υπάρχει έλλειψη του πατέρα, αλλά βιώνοντας και δεχόμενο το παιδί τόσο μεγάλη αγάπη, καταπραίνεται τα συναισθήματά του και χαίρεται με αυτό έτσι. Νομίζω... καλύπτεται το κενό. Η έλλειψη συνεχίζει να υπάρχει. Αλλά την κάνουμε με έναν τρόπο πιο υποφερτή. Mm-hmm. Και δίνουμε και στο παιδί περισσότερα ερεθίσματα. Δεν είμαστε μόνο εμείς η πηγή των ερεθισμάτων του. Και το τελευταίο tip είναι να δούμε τη ζωή θετικά. Μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μπορεί να έχουμε βιώσει πάρα πολύ δύσκολα πράγματα στο παρελθόν, αλλά αυτά όλα ανήκουν στο παρελθόν και από εδώ και πέρα τα πράγματα μπορούν να πάνε μόνο καλύτερα. Έχουμε ήδη ένα success story, το ότι καταφέραμε και περάσαμε από όλο αυτό και είμαστε σήμερα εδώ και έχουμε το παιδί μας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε μόνο για το μέλλον είναι να θετηρήσουμε το χιούμορ στην καθημερινότητά μας και την αισιοδοξία μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι το να εστιάζουμε υπερβολικά στην εγκατάλειψη δεν είναι κάτι που βοηθάει, γιατί δεν είναι στον έλεγχό μας. Η εγκατάλειψη συνέβη στο παρελθόν και έχει τελειώσει. Και είναι και κάτι αρνητικό. Δεν χρειάζεται να εστιάζουμε σε κάτι αρνητικό. Είναι αρνητικό και δεν το ελέγχουμε. Δηλαδή, το να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε πράγματα που δεν είναι στο χέρι μας μπορούν να μας φέρουν μόνο δυστυχία. Τι ελέγχει όμως μια μαμά που μεγαλώνει μόνη της το παιδί? Ελέγχει το πώς θα το μεγαλώσει. Το να του δώσει μια ποιοτική φροντίδα, να του δώσει αγάπη, υποστήριξη και να του περάσει θετικές αξίες και πρότυπα στη ζωή του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δέχτηκες και που μας απάντησες αυτά τα ερωτήματα. Ελπίζω, πιστεύω ότι βοηθήσαμε πάρα πολύ κόσμο και εμάς μας βοήθησες και σε ευχαριστούμε. Νομίζω η Λίδα μοιάζει ανακουφισμένη. Η Λίδα τα έμαθε όλα, τώρα είναι προετοιμασμένη για τη ζωή. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα και που ήρθαμε σε αυτόν τον τόσο ωραίο χώρο. Είναι εξαιρετικός. Και εγώ χάρηκα, Ραφαήλα, και σε ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες και κάναμε μαζί αυτό το βίντεο. Και κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο μας για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο και να το βιώσατε όπως εμείς εδώ πέρα. Να καλύφθηκαν ερωτήσεις που τυχόν είχατε, απορίες σας. Να σας φάνηκε αρκετά χρήσιμο. Θέλω πριν κλείσω να σας πω ότι από κάτω στην περιγραφή θα αφήσω όλα τα στοιχεία του κέντρου, και το Instagram και το Facebook, αλλά και το προσωπικό email της Ευγενίας, και οι 5 πρώτοι που θα στείλουν email να δείξουν ενδιαφέρον για συνεδρία, είτε αυτοί είναι από κοντά είτε ηλεκτρονικά, θα έχουν έκπτωση μείον 20%. Οπότε αν σας ενδιαφέρει, θα αφήσω το email να τις στείλετε μήνυμα οι πρώτοι 5. Θα τους ανακοινώσω στο επόμενο βίντεο για να λύσετε παραπάνω δικά σας ζητήματα, γιατί η κάθε περίπτωση πάντα είναι ξεχωριστή και πάντα έχει διαφορετικές απαντήσεις. Είναι κάποιες γενικές, αλλά πάντα υπάρχουν ειδικές. Λοιπόν, εμείς τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Χάρηκα πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και φυσικά που το γύρισα. Φιλάκια πάρα πολλά!